Κατάλαβες. Δίκιο βουνό η Κάλλια. Αυτή τώρα εντάξει, αν είναι και τόσο κούκλη βέβαια όσο είναι όλοι αυτοί που περάσαν από μπροστά μας, βάζεις και λίγο νερό στο κρασί σου και να μην είναι τίποτα. Όσο κούκλες και να είναι, άμα βαριέσαι, βαριέσαι. Ναι, πιστεύω ότι η πιο ξενέρωτη σε εισαγωγικά κατηγορία είναι αυτή η κατηγορία με άντρες, αθλητές και γυμνασμένους και μοντέλα. Έχουν το κοινό του κι αυτοί. Προφανώς έχουν το κοινό του, λέω. Για συγκατοίξε με ένα τέτοιο να σου πω. Ναι, συμφωνώ. Για συγκατοίξε με ένα τέτοιο. Να μου μετράει τα μαρούλια. Πόσα έφαγες, έφαγες πολλά. Γιατί μην νομίζετε ότι οι αθλητές δεν τρώνε, παιδιά. Πώς δηλαδή κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Δεν γίνεται θερμίδες αυτοί, έχουν ανάγκη να φάνε. Είπαμε αθλητές παύλα μοντέλα. Θα σου θυμίσω το Δημητράκι μας. Παιδιά, άλλο αθλητές, άλλο μοντέλα. Σωστά. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, όχι, άλλο στυλ. Αλλά και αυτοί που είναι πολύ με το κορμί και με την εξωτερική εμφάνιση, εγώ δεν μπορώ, παιδιά, να είμαι στο μικρόσκοπο. Παιδιά, έχω βγει ραντεβού με άνθρωπο που πρόσχε πολύ το σώμα του κτλ. Και έχουμε πάει και λέει. Το γνωστό, γιατί ήταν το στέκι του εκεί. Λέει, ναι, το γνωστό. Και λέει, εσύ τι θα πάρεις, λέω, εγώ ένα γαλλικό έπινα τότε. Γαλλικό, λες και είπα ότι θα πιω, δεν ξέρω και ο κόνιο. Ναι, και σκάει το γνωστό και είναι πορτοκαλάδα, φυσική και τα λοιπά, χωρίς τα τσόφι, χωρίς τα κουκούτσια και σουρωμένη τρεις φορές. Φωτεινή μου. Δεν μπορεί. Στο τέλος θα αρχίσουμε να εμείς εμπιστεύουμε. Αλήθεια, Λένη μου, είναι όλα αλήθεια. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή δεν είναι δυνατό, ρε παιδιά. Πείτε και εσείς κάτι. Η γυναίκα είναι εδώ πέρα με το ζόρι τρεις μήνες. Πόσο καιρό είσαι καλέ εδώ μέσα? Τρεις μήνες. Σε τρεις μήνες έχουμε ζήσει εμείς τις δικές σου τόσες πολλές ιστορίες που κουραστήκαμε εμείς. Δεν μπορεί να ζει συνέχεια ιστορίες που δεν βγάζουν πουθενά. Πότε θα έρθει να μας πει καμιά ιστορία ωραία? Έχω και ωραίες ιστορίες. Γιατί δεν τις βγάζεις ποτέ από το χρονοτούλαπο? Πες μας κάτι, ρε παιδί μου, θετικό. Α, ωραίο που να κατέληξε σε έρωτα. Είναι ανεξάρτητο. Αυτό έλεγα το ωραίο, τι είναι, πούφαγε. Που κατέληξε σε έρωτα. Πες το. Παιδιά, εντάξει, αυτές είναι. Θέλω να το πω αυτό. Αυτές είναι στιγμές μικρές, αδιάφορες, κακές.